Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά. Μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Είστε γερός, όλα καλά. Ξεκουράζεστε τώρα εσείς σε αυτή την περίοδο ή... Όχι απαραίτητα, γιατί εντάξει, έχουμε συνέδρια, έχω την ειδική, έχω το γραφείο παράλληλα, οπότε ναι. Δεν είναι τουλάχιστον τόσο πιεστικό το πρόγραμμα όσο είναι όταν είναι η αγωνιστική σεζόν. Η καθημερινότητα. Mm-hmm. Κύριε Ζιώχα, πραγματικά έχουμε την αίσθηση εμείς που είμαστε κοντά στο ΠΑΟΚ, ότι εσείς όσον αφορά την καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή, την αθλητική του καθημερινότητα και τις ώρες που ας πούμε εργάζεται, ασχολείστε με τα πάντα που έχουν σχέση με αυτόν, εκτός από την προπόνηση συντακτική. Με όλα τα άλλα ασχολείστε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετούς τομείς τα τελευταία χρόνια, από το 2009 που είναι στον ΠΑΟΚ. Από το 2009 στον ΠΑΟΚ. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω ότι ασχολούμαι πολύ περισσότερο με αυτό που, με το sport science ουσιαστικά, δηλαδή με την επιστήμη πίσω από το κομμάτι του ελέγχου της απόδοσης, το οποίο είναι το βασικό μου αντικείμενο που έχω κάνει και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχω αφήσει κάποιους άλλους τομείς, γιατί δεν γινόταν να τα έχω όλα, και ασχολούμαι αποκλειστικά σχεδόν με αυτό. Με τον έλεγχο. Οπότε, της απόδοσης. Αφορά η απόδοση, έχει πολλά... Ναι. Πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν, έτσι. Εγώ ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με το να αναλύω τα δεδομένα των φυσικών ικανοτήτων, δηλαδή να ξέρουμε εσωτερικά πώς λειτουργεί ο κάθε οργανισμός, το αν αποδίδει καλά ή ποιες αδυναμίες έχει, mm-hmm. καθώς αναλύουμε τα δεδομένα και της προπόνησης και των εργαστηριακών μετρήσεων και των αγώνων. Παράλληλα όμως, τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει η διοίκηση έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και έχει ένα λογισμικό το οποίο το έχουν ορισμένες πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, mm-hmm. στο οποίο καταχωρούμε όλα τα δεδομένα και τεχνικά αλλά και φυσικών ικανοτήτων, για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τον κάθε παίκτη και που είναι οι αδυναμίες του. Οπότε ο ρόλος μου είναι κυρίως αυτός. Υπάρχει κάτι μη μετρήσιμο πλέον όσον αφορά στα αθλητικά χαρακτηριστικά ενός αθλητή? Η αλήθεια είναι ναι, το μη μετρήσιμο είναι περισσότερο τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ψυχοσύνθεση, με την διάθεση. Το οποίο συνδυάζεται πάντως με τα αθλητικά χαρακτηριστικά σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, ότι αυτό μπορεί να το δει, σίγουρα το βλέπουν οι προπονητές καλύτερα από όλους που έχουν την εμπειρία και την καθημερινή εντριβή με τον κάθε παίκτη. Οπότε έχουν μια εικόνα για το πόσο πεινασμένο σε εισαγωγικά είναι ο κάθε ένας στην προπόνηση και στον αγώνα. Αυτό είναι σίγουρα, δεν είναι μετρήσιμο. Αλλά πολλές φορές εμείς με τα δεδομένα μπορούμε να δούμε κατά πόσο κάποιοι δουλεύουν λιγότερο στην προπόνηση ή περισσότερο κάποιες μέρες, κάποιοι δουλεύουν παραπάνω, κάποιοι δουλεύουν λιγότερο. Αυτά μπορούμε να τα δούμε. Η τομής που έχετε αφήσει δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ ποια είναι? Μέχρι και με τη διατροφή τους ασχολούσαν κάποιες. Ναι, σωστά. Ήταν το κομμάτι της διατροφής, το έχει μια πολύ καλή επιστήμονας η κυρία Πασπαλά. Το έχουμε αφήσει στην κυρία Πασπαλά. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική στο κομμάτι αυτό. Και αυτό ουσιαστικά έγινε, όπως σας είπα, για τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να λάβω κάποιους άλλους τομείς. Δεν γινόταν να γίνω τώρα, και μετά πάνω στιγμή δεν θα είναι αποδοτική η λειτουργία και η παροχή των υπηρεσιών. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με την κυρία Πασπαλά και με τον έτερο συνεργάτη, τον κύριο Τσιτηρή, τον Κυριάκο, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη βίντεο ανάλυση καθημερινά, και με τα υπόλοιπα παιδιά. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα εσωτερικά και νομίζω ότι όλοι δουλεύουν προς να πάμε σε κάτι γενικό πριν πάμε και στα δικά σας. Είπατε από το 2009 συνεργάζεστε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χωρίς διακοπή είναι αυτό το διάστημα, αυτή η 9 ετία. Υπήρχε ένα διάστημα μόνο 6 μηνών. 6 μηνών. Το οποίο, δηλαδή, είναι αδιάλειπτο με 6 μήνες διακοπή. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση. Περιγράψτε μας, αν μπορείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, πώς ήταν ο ΠΑΟΚ στους δικούς σας τομείς το 2009 και πώς είναι το 2018. Πόσο έχει βελτιωθεί. Η διαφορά είναι χαότης, και ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, καθώς έχουν γίνει επενδύσεις από τη διοίκηση και τον κύριο Σαββίδη, όχι μόνο στο κομμάτι το ιατρικό, αλλά και στο κομμάτι της ανάλυσης της απόδοσης. Έχει πάρθει εξοπλισμός που παλιά δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για να πάρθει, και είναι εξοπλισμός των αντίστοιχων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτό έχει φυσικά επενδυθεί και με τα κατάλληλα άτομα, οπότε υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό, αλλά και ο ανάλογος εξοπλισμός. Και προσπαθούμε αυτό τον έλεγχο που έχουμε στην πρώτη ομάδα σταδιακά να τον μεταβάσουμε στο 100% ή το όσο περισσότερο γίνεται τουλάχιστον, mm-hmm. και στις ακαδημίες. Μάλιστα.
Μάλιστα. Χαώδηση διαφορά. Λέτε εδώ και 9 χρόνια. Ναι, είναι χαώδηση γιατί ήταν μεγάλο το κόστος κάποιων πραγμάτων και έγινε αυτή η επένδυση και οπότε δεν υπάρχει κάτι που να έχει να ζηλέψει, ίσως ελάχιστα πράγματα λοιπόν ακόμα για να, σε σχέση με τα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ που παίζουν στο Champions League. Κύριε Ζώγα, θα λέγατε ότι πολλές αποφάσεις και πολλές επενδύσεις πάρθηκαν μετά από εκείνη την περίοδο τη δραματική του ΠΑΟΚ με τις δεκάδες θλάσεις που ήταν για 2-3 χρόνια ένα συνεχόμενο πρόβλημα? Θα έλεγα ότι με τα χρόνια σίγουρα που περάσανε, πολλά προβλήματα, π.χ. το θέμα των θλάσεων που αναφέρεται, έκανε σίγουρα πιο ταχεία την επένδυση στο ιατρικό το κομμάτι. Ναι. Ωστόσο για το κομμάτι της απόθεσης παράλληλα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι διοικούντες ότι πρέπει να λειτουργήσει όλος ο οργανισμός της πρώτης ομάδας ταυτόχρονα, οπότε έγιναν παράλληλες επενδύσεις και σε άλλους τομείς, οι οποίοι σίγουρα δεν ακούγονται τόσο πολύ και δεν χρειάζεται να ακούγονται τόσο πολύ. Ίσως η μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των θλάσεων ήταν στο κομμάτι το ιατρικό και ο περισσότερος ντόρος, αλλά επενδύσεις γίνονται και σε άλλα πράγματα, όπως αναφέρουμε από την διοίκηση, που δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ελέγχου της απόδοσης των παικτών. Άρα έλεγχος απόδοσης καθημερινός, έτσι, και στην προπόνηση προφανώς. Καθημερινά, ναι, παρά, μια και το λέτε, παλιά δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 χρόνια, με συμπηρήσεις που έχουν γίνει, οι παίκτες φοράν αντίστοιχο εξοπλισμό και στις προπονήσεις. Τα βασικά σας εργαλεία είναι αυτό το GPS, που, αυτό είναι το γυλαίκο, δεν είναι το GPS. Ναι, ναι, ουσιαστικά. Και το V-Track που είναι ο πιο γενικό έλεγχος. Το V-Track ουσιαστικά χρησιμοποιείται μόνο όταν η ομάδα παίζει εντός έδρας. Οπότε ο μεγάλος, ο καθημερινός, ο έλεγχος, αλλά και ο έλεγχος στους αγώνες είναι με βάση τα επιτοχυσιόμετρα και τα GPS που έχουμε, γιατί είναι πολύ περισσότερο. Κάποιος ακούει GPS και νομίζω ότι είναι μόνο ουσιαστικά ένα αντίστοιχο, όπως φοράει κάποιος που τρέχει έξω. Αυτό έχει εξαιρετικά πολλά πράγματα, πολλά ενσωματωμένα τσιπάκια στο μικρό αυτό όργανο που φοράει ο αθλητής στην πλάτη του. Οπότε μας δίνει τα πάντα όσον αφορά τα δεδομένα που θέλουμε, όσον αφορά τις επιβαρύνσεις του, τις επιταχύνσεις, τις επιβραδύσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, το που κινείται, το τι κάνει, τα πάντα γενικά, και ελέγχονται αυτά καθημερινά. Βγάζετε συμπεράσματα από όλα αυτά, τα οποία αξιοποιούνται από όλους προφανώς, από γιατρούς, από φυσιοθεραπευτές, τον προπονητή, για να... Ένα κομμάτι, ναι, έτσι όπως έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ένα κομμάτι π.χ. αναφορά κάποιον ποδοσφαιριστή που έρχεται από το ιατρικό team, γιατί είναι να επανέλθει, ναι, να μπει στην ομάδα, σίγουρα τα δεδομένα πάνε στους γιατρούς. Ο γιατρός κ. Παπακώστας πολλές φορές, ο κ. Καπούλας, σαν επικεφαλής του φυσιοθεραπευτικού τμήματος, ζητάνε πολλές φορές δεδομένα για κάποιον παίκτη που τους ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα φυσικά πηγαίνουν προς το προπονητικό team, γιατί θέλουμε, ο στόχος όλων αυτών, να βοηθήσουμε τους προπονητές να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Ο ρόλος μας είναι να τους δώσουμε περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να μπορούν, έχοντας και αυτοί σίγουρα την πολύ μεγάλη εμπειρία, το κομμάτι της τακτικής και την καθημερινότητα που βλέπουν, να πάρουν ίσως πιο εύκολα κάποιες αποφάσεις. Από όλη δική σας δουλειά όμως μπορεί μέχρι και να εξαρτηθεί ακόμα και η ένταση στην προπόνηση, σε μια περίοδο προπόνησης ή σε μια συγκεκριμένη προπόνηση για όλη την ομάδα ή για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές. Ναι, αυτό ισχύει. Αν σας ακούει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής. Ναι, νομίζω ότι οι προπονητές, ειδικά οι νεότεροι, όπως και ο κύριος Λουτσέσκου τώρα, ναι, και εργάτης του, και ο κύριος Σίβιτς, που είναι νεότεροι σε ηλικία προπονητές, είναι πιο εξοικειωμένοι με τα συστήματα αυτά και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε εκεί για να φάμε τη δουλειά του προπονητή, είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι και ο κύριος Λουτσέσκου προσπαθεί και παίρνει το 100% από τους ανθρώπους γύρω του, όχι μόνο από τους παίκτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που νομίζω βοηθάει γενικότερα και την ομάδα. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν, πολλές φορές ο προπονητής, και αυτό είναι παράδειγμα το οποίο είχε γίνει, μπορεί για να δει κάποιον παίκτη ο οποίος, για παράδειγμα, να μην αποδίδει καλά και μπορεί να ζητήσει δεδομένα για το κομμάτι αυτό, είτε από τις τελευταίες του προπονήσεις ή να ψάξουμε κάτι τι συμβαίνει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Έχοντας και αυτά τα δεδομένα και την καθημερινή βιντεοσκόπηση και η ανάλυση των βίντεο που γίνεται από τους συνεργάτες, έχει ο προπονητής μια πλήρη εικόνα και μπορούμε πιο εύκολα να βρούμε το τι ακριβώς πάει λάθος. Έφυγαν οι παίκτες για διακοπές. Προφανώς έχετε νούμερα για το πώς άφησαν την ομάδα και αυτά τα συγκρίνετε με τα νούμερά τους όταν θα επιστρέψουν. Σωστά. Έτσι υπάρχουν εντολές προφανώς. Ναι, έχουμε τα δεδομένα κυρίως επειδή η ομάδα, εντάξει, από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν,
Μετά οι παίκτες έφυγαν για το κομμάτι των διακοπών τους. Έχουμε σίγουρα δεδομένα όλων των προπονήσεων των τελευταίων ημερών. Ξέρουμε κατά μέσο όρο που αποδίδει ο κάθε παίκτης, πώς αποδίδει ο κάθε παίκτης. Και έχουμε φυσικά και συγκριτικά στοιχεία των ίδιων παικτών για όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για το καλοκαίρι, το περσινό και για οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε όποια εποχή θέλουμε, όποιο τρόπο θέλουμε, για να δούμε αν υπάρχουν διαφορές. Και προφανώς είναι η διευκόλυνση για εσάς το να έχει η ομάδα ένα ίδιο ρόστερ, να έχει μια συνέχεια και όλη αυτή η σύγκριση να βοηθάει για να βελτιωθούν οι αθλητές. Όταν συνεργάζεστε 2-3 χρόνια με τον ίδιο αθλητή, το ξέρετε απ' έξω ένα καρποτά. Ναι, αυτό είναι σημαντικό επίσης όταν θέλουμε να συγκρίνουμε για παράδειγμα μια προετοιμασία με μια άλλη, ένα μήνα με κάποιον άλλο μήνα κτλ. Όταν σίγουρα το ρόστερ είναι αντίστοιχο, είναι πολύ πιο εύκολη η σύγκριση γιατί αφορά τα ίδια άτομα, επομένως οι διαφορές αφορούν κατά κύριο λόγο την προπόνηση και όχι νέους οργανισμούς ή νέους αθλητές οι οποίοι έχουν έλθει στην ομάδα. Πολλοί άνθρωποι της ομάδας του ΠΑΟΚ και εσείς, νομίζω 8-9, βρεθήκατε πριν λίγες μέρες στη Βαρκελόνη. Εκεί τι ακριβώς ήταν κάποιο συνέδριο, τι ακριβώς ήταν, για αμυϊκά θέματα. Ναι, ήταν ένα συνέδριο το οποίο ήταν κατά κύριο λόγο, ήταν περισσότερο στο κομμάτι της ιατρικής και της φυσιοθεραπείας και ένα κομμάτι άλλο ήταν στο κομμάτι της προπονητικής επιβάρησης. Το τελευταίο με ενδιαφέρε εμένα, τα υπόλοιπα ενδιαφέρανε τους άλλους 9 συνεργάτες, ήμασταν 10 σύνολο που ήρθαν από το κομμάτι το ιατρικό και το κομμάτι των φυσιοθεραπευτών. Είχαμε επίσης ισχυρή παρουσίαση και σαν πάω και είχαμε και 3 ομιλητές βασικά το συνέδριο αυτό, οπότε ήταν και η προσωπική του ΠΑΟΚ παράλληλα. Και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία δεν είχαν ομιλίες παρακολούθησαν όλα τα νέα δεδομένα στο χώρο κυρίως της φυσιοθεραπείας και της ιατρικής. Ναι. Κύριε Ζούγα, επειδή πολύ συχνά και ο κόσμος ακούει για τη σημασία της προετοιμασίας σε μια ομάδα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, κάποτε υπήρχε η αίσθηση ότι αυτή είναι η πιο σημαντική για την πορεία μιας χρονιάς σε αυτή την κατάσταση και όχι μόνο. Αυτό με τα χρόνια έχει ξεπεραστεί, δεν μπαίνουν τόσο ισχυρές βάσεις στην προετοιμασία την καλοκαιρινή αν δεν υπάρχει μια συνέχεια στη διάρκεια της χρονιάς. Να σας πω την δική μου εμπειρία και τη δική μου άποψη είναι ότι ό,τι και να κάνεις στην περίοδο της προετοιμασίας, αν αυτό δεν ακολουθηθεί στη διάρκεια της χρονιάς με κάποιο σωστό περιορισμό της προπόνησης και κάποιες ανάλογες εντάσεις, ό,τι και να κάνεις στην προετοιμασία θα χαθεί. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα αν δεν κάνεις μερικά πράγματα στην προετοιμασία σωστά, θα σε πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, θα έχεις προβλήματα στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου, αλλά δεν πρέπει να το αντιστρέψουμε και να πούμε ότι κάνουμε σωστή προετοιμασία και όλα τα άλλα θα λυθούν από μόνος και θα προχωράνε από μόνος στη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και μερικές άλλες ομάδες ακόμα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει την δυσκολία στο ότι μέχρι τουλάχιστον πέρσι, ας μην πάρουμε την χρονιά, αλλά την περσινή, τελείωνε τα play-off πάρα πολύ αργά και ξεκινούσε πάρα πολύ νωρίς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν παίζει απλά και μόνο για το ονόρε στην Ευρώπη και παίζει με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Πάντοτε οι πρώτες κληρώσεις τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ δυνατές. Με αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει και το αποτέλεσμα του αγώνα. Και επίσης πρόβλημα, κύριε Ζιώγα, ήταν ότι συχνά άλλαζε προπονητή, άρα άλλαζε η φιλοσοφία, η καθημερινότητα. Σωστά. Από την άνοιξη το καλοκαίρι. Ακόμα περισσότερο, αλλά φανταστείτε τώρα μια ομάδα η οποία δεν έχει π.χ. Δεν είχε μάλλον μέχρι πέρσι ευρωπαϊκούς αγώνες και ξεκινούσε ευρωπαϊκούς αγώνες το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο, που έκανε προετοιμασία άνετα 6 με 7 εβδομάδες και ο ΠΑΟΚ ο οποίος σε 4 εβδομάδες κάθε χρονιά θα πρέπει να δώσει να ξεκινήσει τους πολύ δύσκολους αγώνες. Αυτό αυτόματα καθιστά την προετοιμασία ναι με πιο έντονη αλλά και με λιγότερη διάρκεια χρονικά. Επομένως, αυτό για να μην το πληρώσει η ομάδα στη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να κρατήσει κάποιες προσαρμογές που θα ξαναδοθεί έμφαση σε αυτές, είτε στα κενά της εθνικής, είτε στη διάρκεια της σεζόν. Ναι, ναι. Και ένα άλλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι στα κενά της εθνικής, πολλοί παίκτες λείπουν. Βεβαίως. Μία πορεία που την έχουμε και εγώ και ο Δημήτρης, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δει 15 προετοιμασίες και η περσινή ήταν κάπως δύσκολη για μας να την κατανοήσουμε. Υπήρχε τόσο σοβαρό θέμα σε επίπεδο κούρασης της ομάδας που έπρεπε να δοθούν 6 και 7 λεπτά τέλος πάντων σε πρωινές προπονήσεις με αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει,
με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμη η ομάδα όταν θα παίξει τα πρώτα της παιχνίδια, ή ήταν κάτι το οποίο δεν πήγε καλά σε εκείνο διάστημα? Ήταν λίγο παράξενο και για μας, η αλήθεια είναι, ο αριθμός των, των ρεπό που δίνονταν στο διάστημα αυτό, αλλά σίγουρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε μερικά πράγματα τον έχει ο προπονητής. Μπορεί να συζητηθεί πολλά πράγματα να λέγονται, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει προπονητής. Και είναι ιδιαίτερα πιο δύσκολο να προπονητής είναι καινούριος, γιατί θέλει και αυτός να έχει το δικό του ρόλο, το δικό του στίγμα, και είναι και πολύ θεμητό και λογικό αυτό. Και σίγουρα έχει και τον πρώτο λόγο. Οπότε πολλά πράγματα λέγονταν, συζητιούνταν, αλλά και για μας ήταν κάπως λίγο ιδιαίτερη η περσινή χρονιά με αυτά που είχαμε. Το καταλάβαμε, απλά δεν το καταλάβαμε επιστημονικά, γι' αυτό σας ρωτάμε. Κάτι άλλο που επίσης... Ναι, πείτε. Σίγουρα μερικά πράγματα δεν είχαν πέρσι που γίνανε τόσο μεγάλη επιστημονική βάση. Αλλά όπως σας είπα, εμείς είμαστε ένα κομμάτι της... δεν έχουμε τον τελευταίο λόγο ουσιαστικά για το τι θα γίνει στην προπόνηση. Καλά, εννοείται αυτό. Υπάρχει προϊστάμενος αγωνιστικού τμήματος, υπάρχει προπονητής, υπάρχουν 1,200. Κάτι άλλο, κύριε Ζιώγα, που επίσης ζητιέται πολύ συχνά και στο δικό σας κομμάτι. Μπορεί πράγματι μια ομάδα να ορίσει περίοδο φορμαρίσματος ή περίοδο που θα πάει πιο χαλαρά? Είναι όλα τόσο μετρήσιμα όπου, ξέρω, με το πάτε με ένα σκουμπί, ας το πούμε έτσι, ορίζονται όλα έτσι απλά? Μπορεί να οριστούν, αλλά τίποτα δεν είναι χωρίς τίμημα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ θέλω να είμαι φορμαρισμένος και βλέπω όλα τα παιχνίδια σαν σούπερ σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν μπορεί προφανώς να κρατήσει το φορμάρισμα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή, αν δεν θέλω για να μπορώ να κοιτάξω πιο φορμαρισμένος σε κάποια εποχή, ρισκάροντας λίγο μερικούς άλλους αγώνες. Μερικούς άλλους αγώνες, γιατί πρέπει μερικούς παίκτες π.χ. να τους πιέσω παραπάνω για να διορθώσω κάποιες αδυναμίες. Επομένως γίνεται, αλλά όχι χωρίς κόστος. Τις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ο προπονητής είναι ο ίδιος και συνεχίζει και έχει όλη την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να το κάνει πιο εύκολο αυτό. Όταν ένας προπονητής ο οποίος έρχεται στην ομάδα, είναι δύσκολο για να το κάνει, γιατί κρίνεται και αυτός από τα πρώτα αποτελέσματα, δεν έχει πολύ χρόνο. Πολλές φορές θέλει να περάσει και τακτικά κομμάτια. Οπότε ναι, μπορεί να γίνει το φορμάρισμα ή για ορισμένους παίκτες ή για την ομάδα, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις την ομάδα φορμαρισμένη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και πόσο ΠΑΟΚ πέρυσι έκανε από το Δεκέμβριο και μετά 25 στις 26 νίκες, και ήταν τόσο καλός, τόσο ανεβασμένος, τόσο φορμαρισμένος. Το βλέπατε κι εσείς στο δικό σας τομέα, στα δικά σας νούμερα? Πλήρωσε το τίμημα προφανώς, το ότι δεν δούλεψε το καλοκαίρι και έκανε διάμεση προετοιμασία. Σίγουρα. Ένα κομμάτι είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει π.χ. πέρσι πολύ έντονη προετοιμασία από την αρχή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε 10 μήνες πολύ έντονης προετοιμασίας. Οπότε άρχισε να δουλεύει πιο ποιοτικά, πιο καλά μετά τον Σεπτέμβριο, και αυτό φάνηκε περίπου μετά από 2-2,5 μήνες. Πολλά πράγματα μπήκαν σε σωστή βάση. Αλλά επειδή είναι καλό να τα λέμε όλα, ήταν σίγουρα θετικό και το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε ευρωπαϊκούς αγώνες. Όταν φανταστείτε να έχει ομάδα αγώνες όπως την πιο προηγούμενη χρονιά, Πέμπτη, και μάλιστα δυνατούς ευρωπαϊκούς αγώνες, που δεν επιτρέπει ένα προπονητή να κάνει τον προγραμματισμό τον οποίο θέλει. Ναι, βεβαίως. Μας έχουν πει πολλές φορές τώρα, μια και πιάσαμε τους ευρωπαϊκούς αγώνες, προπονητές κυρίως το λένε αυτό, όχι όλοι, ότι υπάρχει ενδεχόμενο μια ομάδα να φορμαρίζεται καλύτερα μέσα από τα παιχνίδια τα μεσοβδόμαδα. Και μου χρησιμοποίησε το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία όταν σταμάτησε να παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, λύγησε κιόλας. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, σίγουρα τους πρώτους μήνες, όταν προέρχεσαι από μια προετοιμασία και από μια καλοκαιρινή περίοδο που δεν έχεις αγώνες ιδιαίτερους, δεν παίζεις πολύ στην προετοιμασία, σίγουρα οι αγώνες στην αρχή σε φορμάρουν. Το μεγαλύτερο λάθος όμως που γίνεται πολλές φορές είναι ότι οι περισσότεροι προπονητές περιμένουν να φορμαριστούν μόνο μέσα τους αγώνες, το οποίο γίνεται στην αρχή. Αλλά μετά από τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, εκεί που λείπουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, λείπουν οι αγώνες μεσοβδόμαδη, που είναι μια πολύ υψηλή ένταση για τους παίκτες, αυτό δεν αντικαθίσταται στις προπονήσεις επαρκώς, με αποτέλεσμα οι περισσότερες ομάδες αρχίσουν και κάνουν κοιλιά. Και για μένα προσωπικά δεν δικαιολογείται το να μια ομάδα να είναι φορμαρισμένη μέχρι το Δεκέμβριο και να πάρει τον κατήφορο ύστερα. Προφανώς δεν γίνεται σοβαρή δουλειά όταν συμβαίνει αυτό. Δεν γίνεται μεριθμένη δουλειά. Ναι, είναι... εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί να σε βγάλουν έξω από τον προγραμματισμό σου, αλλά δεν μπορεί να είσαι μετά επί 6 μήνες να λες ότι επηρεάστηκα από τους 5 πρώτους μήνες τον αγώνα. Κύριε Γιώργα, με πόσους παίκτες... Όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες
Συγγνώμη, σα διακόπτω, αλλά ήταν έτσι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες που παίζανε μέχρι το Δεκέμβριο αγώνες. Θα είχαν προβλήματα στην απόδοση του στο δεύτερο γύρο. Με πόσους ενεργούς παίκτες σε ένα ρόστερ μπορεί να ανταποκριθεί σε σεζόν 55-60 αγώνων? Το έχουμε μελετήσει αυτό? Ναι, νομίζω κατά με δεν είναι περισσότερο, δεν είναι τόσο πολύ σαν νούμερο. Είναι το κατά πόσο υπάρχει η ποιότητα. Γιατί αν έχει 26-28 παίκτες και χρησιμοποιείς τους 14. Αυτό λέω ενεργούς, γι' αυτό λέω ενεργούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σε αγώνες που, σύμφωνα με τα στατιστικά του Champions League, μια ομάδα μπορεί να έχει τουλάχιστον 21-22 παίκτες, οι οποίοι έχουν αρκετό έως πολύ αγωνιστικό χρόνο. Στο πρώτο, δηλαδή 22-23 παίκτες που είναι αρκετά πολύ ενεργοί. Άρα αυτοί που δεν παίζουν είναι, αν βάλετε και ότι έχει δύο τραυματοφύλακες, τρεις ακόμα, πάνω στους 25. Άρα είναι ελάχιστα τα άτομα μετά τα οποία έχουν ελάχιστες συμμετοχές. Άρα σχεδόν όλοι, σε ένα ρόστερ που θα είναι 26-27-28 ατόμων, πρέπει να πάρουν χρόνο. Για να ανταπεξέλθει σε 2-3 υποχρεώσεις. Οι top ομάδες δηλαδή δεν έχουν και τη δυνατότητα του να σκοτώσουν θέσεις στο ρόστερ για διάφορους λόγους. Πρέπει να είναι άπαντες ενεργοί για να βγει η χρονιά χωρίς. Ναι, ναι, και νομίζω βέβαια. Και είναι σημαντικό να έχεις πολύ καλούς παίκτες σαν backup, ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, και αυτά είναι από τα μεγάλα βοηθήματα τα οποία έχει δώσει η διοίκηση ο κ. Σαββίδης τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πάω και έχει και γεμάτο ρόστερ. Κάτι τελευταίο για να καταλάβει ο κόσμος, πάλι συγκριτικά θα μιλήσουμε για τα εργαλεία που εσείς έχετε, όπως είναι το GPS και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται από 2-3 ομάδες, είναι αλήθεια? Τα μέσα ή ηλικία λιγότερες? Ναι, όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ήταν δύο ομάδες ουσιαστικά μόνο. Σιγά σιγά άρχισαν να το χρησιμοποιούν και 2-3 ομάδες ακόμα σιγά σιγά. Και ο ΠΑΣ Γιάννενα μεταξύ αυτών, Ναι, και ο Πας Γιάννης ουσιαστικά ζήτησε την δική μας γνώμη και έχουν το ίδιο σύστημα το οποίο έχουμε και εμείς. Και είναι καλό αυτό, γιατί όσο περισσότερο ελέγχεις τους παίκτες, καταρχήν να σας πω πάνω σε αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γυμναστές στην Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τον εξοπλισμό για να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και άλλες ομάδες σιγά σιγά επενδύουν στο κομμάτι αυτό, ίσως με πρωτοστάτη τον ΠΑΟΚ, επενδύουν και άλλες ομάδες και θέλει όμως και στελέχωση. Μάλιστα. Από το αντίστοιχο team για να μπορούν τα δεδομένα αυτά να αναλύονται. Γιατί δεν είναι εύκολη η ανάλυση καθημερινά τόσων παιχτών. Και κάτι τελευταίο, μια και λέμε πάλι για τον ΠΑΟΚ, πολύ επίκαιρο, το συζητάμε και για άλλους λόγους βέβαια, αλλά και για το δικό σας τομέα. Το ότι η ομάδα έχει πολλούς, πραγματικά πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι εκεί στα 30, 31, 32 χρόνια, αποτυπώνεται στην καθημερινότητα, στην προπόνηση. Ή είναι μια πολύ καλή ηλικία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτής της κατάστασης, μετρήσεων κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής επιδείχνει το δικό του background. Άλλοι είναι 30-32 και είναι πολύ πιο αθλητικοί. Άλλοι θέλουν λίγο παραπάνω προσοχή. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό team και από το team της αποκατάστασης. Έτσι ώστε ο κάθε παίκτης να έχει τις αντίστοιχες προπονητικές επιβαρύνσεις για να μπορεί να κρατιέται λίγο σε καλύτερο επίπεδο στη διάρκεια των αγώνων. Μην φανταστείτε, ίσως μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτούς τους ελέγχους, δεν έχει τρόπο να δει λίγο ποιος επιβαρύνεται παραπάνω, ποιος λιγότερο, και άρα κάποιους παίκτες να τους ξεκουράσει ή να τους διαχειριστεί λίγο διαφορετικά. Σίγουρα όσο πιο πολλά δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολο είναι. Αλλά και είναι και τα περισσότερα παιδιά που είναι στην ομάδα, είναι καλοί αθλητές, είναι συνεπείς, είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και αυτό βοηθάει κάποιον. Γιατί θα σας θυμίσω περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν ήδη σταματήσει μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα, οι οποίοι στα 28 και στα 29 ήταν, ενώ ξεκίνησαν στα 23-24 με πολύ μεγάλες προδιαγραφές και σε πολύ μεγάλες ομάδες, στα 28-29 ήταν επαγγείτες και σταμάτησαν να το ποδόσφαιρο στα 30. Ναι, ναι. Λόγω κακής εξωγηπαιδικής ζωής. Οπότε εμείς δεν έχουμε τόξο τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Κύριε Ζόγα, ευχαριστούμε πολύ για όλη τη συζήτηση, για όλες τις λεπτομέρειες. Τι να συγχυθούμε, διακοπές μάλλον εσείς δεν πάτε. Έχετε και μεγάλη προετοιμασία φέτος. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.